Έλα. 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 Δεν βλέπω. Έφτιαχανε πάει για περίπατος. Okay. Yes. Good. Yes. Okay. Okay. Do you want something? Yes. My work bag. It's not, no, not here. Not here. It's the next station. Maybe. Ah, maybe. Okay. Hello, Marcus Thalmann. Okay, bravo. Good luck. Bye bye.
Νικητής λοιπόν του Σπάρτακου 2012, Tom Stu από τη Γερμανία. Παρακαλούμε για την απονομή τον Δήμαρχο Σπάρτης, κύριο Σταύρο Γιτάκο. Για αναμνηστικές φωτογραφίες του Δημάρχου Σπάρτης με τον πολλής κόσμος. Πού είναι το μικρόφωνο?
Δεύτερος λοιπόν, Κίσο Τετσού, ο Ιάπωνας, παρακαλείται για την απονομή ο πρόεδρος του Σπάρταθλων, κύριος Τσιακίρης Παναγιώτης. Υπενθυμίζουμε λοιπόν τον καλύτερο χρόνο που έχει κάνει ποτέ γυναίκα, έκανε σήμερα η Ελίζαμετ Χόκερ με 27 ώρες και 39 λεπτά. Μπράβο Ελίζαμετ! Εσύ Γιουγκίνη! Πλάκα κάνετε τώρα! Στάλμα λοιπόν, ο τέταρτος αθλητής που τερματίζει στο Σπάρταθλον 2012. Είστε του χώρου και χειροκροτήστε το. Σε 27 ώρες και 14 λεπτά. Μοναδικές. Αγκαλιάζεται με τον πρόεδρο του Διευθυντικού. Μάρκος Πάλμα λοιπόν από την Αυστρία, ο τέταρτος πρωταθλητής. Παρακαλείται για την απονομή η βουλευτής Λακωνίας, κυρία Πατριανάκου Φευρονία. Για την απονομή θα κάνει η βουλευτής Λακωνίας, η κυρία Πατριανάκου. Στιγμές μοναδικές. Μάρκος Πάλμα, ο πολίτης της Σπάρτη, εδώ δίπλα μας η Φευρονία Πατριανάκου, αγκαλιάζει τον αθλητή. Ένα στεφάνι αγκαλιάζει. Βλέπετε με ευχαρίστηση ο Μάρκος Στάλμαν. Πλάγια ακόμα λίγο. Θα πάρει το μυστικό. Κοντά κύριε Πατριανάκη, φωτογραφίες. Μάρκος Στάλμαν, Φευρονία Πατριανάκου, δίπλα. Θα λένε, κάτι που λέει η κυρία Πατριανάκου. Είμαι πολύ περήφανος και ικανοποιημένος. Yeah.
Είναι μεγάλη τιμή για μένα η συμμετοχή μου στο Σπάρταθλον. Δεν μπορώ να εκφραστώ αυτή τη στιγμή. Pitch first, Leonida Statsou. Tell me your feelings. I stay in the last year, the first, on Leonidas, and going to eight. And this year, I was the first. Unbelievable. I'm on kilometer 210. Έφτασες πρώτος στο άγαλμα του Λεωνίδα. Θα θέλαμε να μας πεις πώς αισθάνεσαι. Εδώ και 7 χρόνια συμμετέχω στο Σπάρταθλον και έφτασα φέτος πρώτος. Αισθάνομαι απίστευτα. Σε 210 χιλιόμετρα δεν το πίστευα. Ήταν πάρα πολύ καλοί αθλητές. Και κάποια στιγμή που ήμουν στη δεύτερη θέση πίσω από τον Ιάπωνα, σκέφτηκα ή τώρα ή ποτέ. Κατά τη διάρκεια του τερματισμού, οι Έλληνες, οι Γερμανοί, οι Ιάπωνες ήταν όλοι στο δρόμο. Και φώναζαν όλοι ότι είμαστε ένα έθνος. Ναι. Το έθνος του Σπάρταθλον. Can you tell us how do you feel? Now? Yeah, I'm very satisfied. This result is not expected. So, I'm very glad. How was the race? Είμαι πολύ ικανοποιημένος. Δεν το περίμενα. It's very tough condition. Daytime is very hot and night is also hot. Thank you very much. Είμαι πολύ χαρούμενος. Πώς ήταν ο αγώνας? Ήταν πολύ σκληρές οι συνθήκες του αγώνα, πολύ ζέστη την ημέρα και πολύ ζέστη τη νύχτα. Κύριε Καράτζαλη, 30ο Σπάρταθλον και ήδη είχαμε τους τρεις πρώτους που έχουν τερματίσει. Πείτε μας τις εντυπώσεις σας. Πιστεύω πως φέτος το Σπάρταθλον, εκτός ότι είναι επαιτειακό, έχει σημαδευτεί και από ένα γεγονός που έγινε πριν από λίγο. Πρώτη γυναίκα αθλήτρια μπήκε στη γενική κατάταξη τρίτη και έκανε ένα χρόνο πάρα πολύ καλό. Αυτό λέει πολλά. Νομίζω ότι από την πλευρά μας ο αθλητικός οργανισμός έκανε ό,τι ήταν δυνατόν και στον τερματισμό, αλλά και κατά τη διάρκεια της νύχτας επάνω στους σταθμούς μας και το βράδυ πιστεύω στην τελετή λήξης να κάνουμε ό,τι ήταν δυνατόν καλύτερο για να προσθέσουμε και τους αθλητές, τους μεγάλους πρωταγωνιστές, αλλά και τον κόσμο μας, τους πολίτες μας. Να σταθούμε λίγο στον κόσμο, γιατί φέτος είχε πολύ μεγάλη συμμετοχή ο κόσμος. Από πολύ νωρίς είχαν προσέλθει και περίμεναν τους αθλητές να τερματίσουν. Πραγματικά από πέρσι έχει παρατηρηθεί αυτό, ότι ο κόσμος φαίνεται ότι έχει αγκαλιάσει πλέον το Σπάρταθλον. Το Σπάρταθλον βαδίζει σε κάποια άλλη βάση από ό,τι πιστεύω τις προηγούμενες χρονιές. Και αυτό συνετέλεσε όχι μόνο αυτός καθ' αυτός ο αγώνας, αλλά και όλες τις εκδηλώσεις που γίνονται κατά τη διάρκεια της εβδομάδας του Σπάρταθλον, οι οποίες καθιερώθηκαν από πέρυσι από τον Δήμαρχό μας και από το νομικό πρόσωπο του πολιτισμού και του περιβάλλοντος. Νομίζω ότι όλα αυτά συνετέλεσαν ο κόσμος να αρχίσει να συμμετέχει, ο κόσμος να αρχίσει να ζει μαζί με το Σπάρταθλον, το Σπάρταθλον. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Κύριε Πατρενάκου, το Σπάρταθλον ξεκίνησε. Οι πρώτοι αθλητές έχουν ήδη τερματίσει. Θα θέλαμε να μας πείτε τις εντυπώσεις σας. Η αναβίωση της διαδρομής Φιδιππίδη είναι μοναδικής ιστορικής αξίας, όχι μόνο για την πόλη μας, αλλά για ολόκληρη την Ελλάδα. Αυτό που συμβαίνει σήμερα εδώ, πρέπει να προσπαθήσουμε να το βγάλουμε έξω από τα όρια της πόλης, του νομού, της πατρίδας μας. Οι συμμετοχές οι διεθνείς δείχνουν ότι υπάρχει το υπόβαθρο και μπορούμε πάνω σε αυτό να δουλέψουμε. Το Σπάρταθλον έχει μοναδικούς συμβολισμούς. Έχει την πίστη στην πατρίδα.
την αφοσίωση στην αποστολή, το πάθος για την νίκη, τη μεταφορά πολλαπλών διαχρονικών μηνυμάτων που σήμερα τα έχουμε όσο ποτέ ανάγκη. Πιστεύετε ότι η πολιτεία δίνει την πρέπουσα σημασία για το Σπάρταθλον? Πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειες, που να γίνει και άλλη προσπάθεια. Πρέπει να το βγάλουμε έξω από τα όρια και τα σύνορα της χώρας σαν επικοινωνιακή ακτινοβολία αυτού του γεγονότος.